Η αναγνώριση της εξαιρετικής ποιότητας του κοακού ελαιολάδου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα του νησιού μας και των τοπικών μας προϊόντων. Η τυποποίηση του προϊόντος του λαδιού από τον κοακό ελαιώνα, εδώ και λίγα χρόνια, εκτός από το γεγονός ότι αξιοποιεί την πλούσια παραγωγή σε ελαιόλαδο της ΚΟΟ, που πρώτα έφευγε από τους χονδρέμπορους εκτός του νησιού, αποτελεί και ένα εμπορικό τουριστικό προϊόν που μπορεί να μας προβάλλει θετικά στο εξωτερικό. Η ζήτηση είναι αρκετά μεγάλη και η απορρόφηση του τυποποιημένου προϊόντος και από την τοπική αγορά, στις συσκευασίες μάλιστα συμφέρουσας για τον καταναλωτή, οι οποίες μπήκαν και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, στις προτάσεις για εξαγωγή, ο κοακός ελαιώνας δεν μπορεί να ανταποκριθεί προς το παρόν, καθώς οι απαιτήσεις να αφορούν μεγάλες ποσότητες. Ωστόσο, μιλώντας με τον κύριο Παπαδημητρίου του κοακού ελαιώνα, διαπιστώσαμε ότι αρκετοί από τους πελάτες που έχουν δοκιμάσει την εξαιρετική ποιότητα του λαδιού της ΚΟ κάνουν παραγγελίες για μικρά καταστήματα ή και για το σπίτι τους. Διαπιστώσαμε ότι η συνέπεια και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να δημιουργήσει σε εποχές μάλιστα δύσκολες και κρίσεις όπως αυτή που διανύουμε προοπτικές ανάπτυξης αλλά και ανάδειξης του τοπικού ελληνικού κοακού προϊόντος της ΚΟ και φυσικά να αποφέρει τα ανάλογα. Εξαιρετική ποιότητα. Όπως κάθε χρόνο, το λάδι του κοακού ελαιώνα. Και βέβαια, μια έκθεση στην οποία μπορεί κανείς να βρει όλα τα προϊόντα, να τα δοκιμάσει και να αγοράσει. Να αρχίσουμε από την αρχή. Φέτος, πώς πήγε καταρχήν η παραγωγή ελαιολάδου στην δική σας επιχείρηση? Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν καλύτερα από αυτό που περιμέναμε. Και ελπίζουμε και του χρόνου τα στοιχεία δείχνουν ότι θα πάει αρκετά καλά η παραγωγή της ΚΟ. Οπότε ελπίζουμε ακόμα και η παραγωγή να είναι ευχαριστημένη. Η παραγωγή θα είναι ευχαριστημένη. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση, έτσι δεν είναι? Και θέλω να μου πεις αν τουλάχιστον σε σχέση με την δική σου επιχείρηση καλύπτεται η ζήτηση που υπάρχει στην αγορά. Για τα δεδομένα της ΚΟ καλύπτεται. Για μας έχουν προκύψει τα τελευταία 2 χρόνια μας έχουν κάνει κάποιες κούρες από το εξωτερικό. Και ζητάνε τη συγκεκριμένη ποιότητα λαδιού. Δυστυχώς για μας δεν έχουμε να τους καλύψουμε σε αυτή την ποιότητα και σε τέτοιες ποσότητες που ζητάνε. Αλλά σε πιο μικρές αγορές. Ευελπιστούμε στα επόμενα χρόνια το λάδι της ΚΟ να αναγνωριστεί και στο εξωτερικό και να μπορούμε να καλύψουμε, οπότε να ανοίξουμε και μια καινούργια αγορά. Πέραν από το κλασικό αφιελωμένο που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, είδαμε ότι έχεις βγάλει φέτος και κάποιες συσκευασίες οι οποίες είναι ιδανικές για την πώληση σε σούπερ μάρκετ ή σε λιανική πώληση. Αυτή πώς πάει και αν προχωράει? Αυτή ξεκίνησε από φέτος. Βγάλαμε και σε συσκευασίες πλαστικού, PET, οι οποίες φυσικά είναι και λίγο πιο οικονομικές. Και κάνουμε μια προσπάθεια να ανοίξουμε και την αγορά του ντόπιου καταναλωτή. Γιατί για πολλούς είναι δύσκολο να έρθουν σε ελαιοτριβείο, είτε λόγω απόστασης, και να μπορούν να αγοράσουν και μικρές ποσότητες, είτε του 1 λίτρου είτε 5 λίτρων, απευθείας από τα τοπικά καταστήματα, σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, συνοικιακές αγορές. Αυτό ήταν ένα ζητούμενο. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από την τυποποίηση του ελαιολάδου, που είναι εξαιρετικής ποιότητας, όπως είπαμε, και το παράγει έφορη κοακή γη. Και προχωράμε σιγά-σιγά στην ανάπτυξη των προϊόντων της λιανικής στην αγορά. Μιας και όπως μας έχετε πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, ότι τελικά αυτό που πρέπει να στηρίξει το τοπικό προϊόν είναι η ίδια κοινωνία του νησιού. Σίγουρα. Νομίζω ότι σε όλα τα προϊόντα τα ελληνικά, νομίζω ότι οι δικοί μας άνθρωποι είναι αυτοί που μας στηρίζουν και το χειμώνα στην παραγωγή του ελαιολάδου και στην κατανάλωση. Άλλωστε, ο Έλληνας είναι γνωστό ότι καταναλώνει κατά μέσο όρο γύρω στα 27 κιλά το χρόνο το άτομο. Ποιος είναι ο καλύτερος πελάτης? Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ακριβώς. Υπήρξαν όμως δυσκολίες στο να καταλήξει το προϊόν στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Πώς εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία και αν βλέπετε να αλλάζει να αλλάζουν οι μεγάλες αγορές τη στάση τους σε σχέση με το τοπικό προϊόν? Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τις μεγάλες εταιρείες. Ίσα-ίσα η ποιότητα, πολλοί μας έχουν πει που το έχουν δοκιμάσει, ότι είναι πολύ καλύτερη και από
αναγνωρισμένες εταιρείες στο χώρο. Νομίζω ότι πάει όλο και καλύτερα. Δηλαδή, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επικοινωνούν μαζί μας για να το εντάξουν στα μαγαζιά τους. Υπάρχει βέβαια το ζήτημα της γραφειοκρατίας της ελληνικής, προκειμένου να διεκπαιρεωθεί όλο αυτό που απαιτείται από τους νόμους, προκειμένου να καταλήξει το προϊόν σε ένα ράφι. Αυτό έχει τουλάχιστον. Υπάρχει η αναλογική υποστήριξη που θέλετε? Νομίζω ότι έχουμε βρει τον τρόπο να τα ξεπερνάμε αυτά τα εμπόδια. Ευτυχώς. Και πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί κι άλλο η κατάσταση? Σίγουρα. Νομίζω ότι είναι πλέον στο χέρι μας. Και λόγω και της οικονομικής κατάστασης που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι και λίγο πιο ευέλικτη, προσπαθεί να είναι και λίγο πιο ευέλικτο το κράτος και οι υπηρεσίες. Και νομίζω ότι αρχίζουν και να βοηθήσουν λίγο τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Είμαστε σε μια τουριστική περίοδο. Εδώ θα μπουν οι επισκέπτες μας για να δοκιμάσουν το λάδι, μιας που είναι αναγνωρισμένο πλέον, και τα άλλα προϊόντα που μπορούν να βρουν εδώ στο πρατήριο του Κουακού Ελαιώνα. Ποιες είναι οι αντιδράσεις τους σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα? Η ποιότητα είναι αναγνωρισμένη, όπως είπατε. Τη διακρίνουνε. Το ελληνικό ελαιόλαδο διαφέρει αρκετά από το ισπανικό και το ιταλικό και μπορούν να αναγνωρίσουν και τη γεύση. Και για μας ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα, επειδή έχουμε καθετοποιημένη παραγωγή, μπορούμε να διαχωρίσουμε και τις ποιότητες και τις γεύσεις. Δηλαδή το ελαιόλαδο είναι σαν το κρασί. Ανάλογα την ποικιλία, την εποχή, τον τρόπο συγκομιδής και τον τρόπο παραγωγής, μπορεί να σου βγάλει εντελώς διαφορετικά αρώματα. Οπότε υπάρχει δυνατότητα εδώ να διακρίνουν τις γεύσεις και την ποιότητα. Μπορούμε να τους προτείνουμε και τρόπους χρήσης για κάθε γεύση λαδιού και αυτό τους εντυπωσιάζει. Σαν τιμή, σε σχέση με τα ελαιόλαδα τα οποία συναντάνε στη χώρα τους, είναι πολύ πιο φθηνή. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει. Ναι. Αντίστοιχη ποιότητα, υπάρχει πελάτη στο εξωτερικό, ο οποίος αντίστοιχη ποιότητα ελαιολάδου, στην αντίστοιχη συσκευασία, την βρίσκει τουλάχιστον τρεις φορές πιο ακριβή στην τοπική αγορά. Οπότε προτιμάει να το πάρει από εδώ. Και μάλιστα και τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει και πελάτες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, είτε Γερμανία, είτε Αγγλία, είτε Ολλανδία, οι οποίοι σταθερά ανά 3-4 μήνες κάνουν παραγγελίες τουλάχιστον 30 φιάλες από κάθε κωδικό. Οπότε μπορείς δηλαδή να στείλεις στο εξωτερικό? Ναι, ήδη το κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε και σταθερούς πελάτες. Άρα μπορείς να στείλεις το προϊόν, να στείλουμε το προϊόν μας, το τοπικό, το κουακό, στο εξωτερικό, χωρίς να μπούμε στις βεβαιολόγιες διαδικασίες της εξαγωγής, μιας και οι απαιτήσεις των εταιριών των μεγάλων είναι για ποσότητες τέτοιες που δεν μπορούμε να καλύψουμε. Αυτό που μπορούμε να καλύψουμε εμείς είναι μεμονωμένους πελάτες προς το παρόν. Ψάχνουμε να βρούμε αγορές οι οποίες να είναι σε πιο μικρές, να μπορούμε να τους καλύψουμε τουλάχιστον σαν παραγωγή, τύπου ντελικατέσεν, μικρές συνοικιακές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες. Και εντάξει, επειδή είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πιο εύκολο για μας για τις διαδικασίες. Τώρα, βέβαια, είμαστε εγγεγραμμένοι στο Μητρό Εξαγωγών. Έχουμε κάνει κάποιες μεμονωμένες εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολες οι διαδικασίες και ακόμα το προσπαθούμε. Για μεγάλες ποσότητες. Εκτός από το λάδι, βέβαια, υπάρχουν και τα προϊόντα της ελιάς, όπως είναι οι τσακιστές ελιές. Οι τσακιστές ελιές, οι οποίες φέτος πρώτη φορά θα προσπαθήσουμε να τις βγάλουμε στην αγορά, είναι ένα προϊόν το οποίο δύσκολα το συναντάει έξω. Όπως επίσης και την ελιά τη χαμάδα. Η αντίστοιχη. Χαμάδα ή ελιά, που είναι, βρίσκεται μόνο στο κόκκινο, έτσι δεν είναι? Η ποικιλία αυτή της ελιάς, η χοντροελιά, υπάρχει και σε άλλα μέρη, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αλλά η χαμάδα, έτσι όπως την βλέπουμε, ναι, εντοπίζεται μόνο εδώ στην περιοχή του Ασφεντιού. Το Ασφεντιού, ναι. Και αυτό επειδή είναι οι συνθήκες τέτοιες. Το χαμαδόπορο του Μπέι. Ακριβώς. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που ευνοούν να γίνει. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Αυτή η συλλογή αυτής της ελιάς που είναι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν η παραγωγή που έχουν τέτοιου είδους ελιάς βοηθούν τις οικομιδί των να πάρεις εσύ? Όχι, δυστυχώς οι ποσότητες είναι ελάχιστες. Και να βγει έξω στο εμπόριο δεν φτάνουν οι ποσότητες. Και πρέπει να είναι και οι καιρικές συνθήκες κατάλληλες για να γίνουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, πέρυσι που είχαμε βροχοπτώσεις Οκτώβριο μήνα, δεν ευνόησαν συνθήκες για να γίνουν μεγάλες ποσότητες. Άρχισαν να εμφανίζονται ορισμένες σποραδικά μόνο την περίοδο του Δεκεμβρίου, που άρχισε πάλι να έχουμε καιρικές συνθήκες τέτοιες, ώστε να αρχίζει η εξάτμιση και να δημιουργούνται.
Ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να οργανώσουμε κάποιους παραγωγούς που έχουν τέτοιες ποικιλίες, να βγάλουμε μια ποσότητα, οπότε να μπορέσουμε να την προωθήσουμε και να την κάνουμε και pop. Είναι ένα προϊόν το οποίο νομίζω είναι μοναδικό και υπάρχει μόνο εδώ πέρα. Νομίζω θα το αγαπήσουμε. Τουλάχιστον οι ντόπιοι το αγαπούν και το αναζητούν. Τώρα, με βάση και την οικογενειακή παράδοση, παράγεις και γλυκά κουταλιού και άλλα προϊόντα. Θα μας τα παρουσιάσεις για να δούμε περί τίνος πρόκειται και αν αυτά πάνε αυτά μας στο λάθος το Αλτζουρί. Ερχόμαστε στα γλυκά πρώτα. Στα γλυκά, που είναι συνταγή της μαμάς, εξακολουθεί πορτοκάλι, παραμένει πορτοκάλι και λεμόνι. Κάνεις και το λεμόνι. Και το λεμόνι. Και μάλιστα, επειδή στο εξωτερικό δεν το γνωρίζουν το γλυκό το λεμόνι, είναι κάτι το οποίο τους ξενίζει ευχάριστα. Οπότε έχεις απολύσεις και εσύ. Έχει, ναι. Λοιπόν, δοκιμάζω το πορτοκάλι σου, το οποίο είναι εξαιρετικό το άρωμά του. Είναι η σπιτική συνταγή. Δεν είναι τυποποιημένο, βιομηχανοποιημένο. Έχεις δικές σου παραγωγές σε σχέση με το λεμόνι και το πορτοκάλι? Ναι, από δικά μας δέντρα. Από δικά σας δέντρα. Τα οποία ούτε τα ραντίζουμε, ούτε τα κερώνουμε εξωτερικά. Και το λεμόνι, το οποίο είναι και ευεργετικό. Σε να πηγείς το λεμόνι αυτό. Ακριβώς. Οπότε είναι το γλυκό, είναι το λάδι, είναι το ελαιόλαδο, τα προϊόντα. Είναι τα προϊόντα καλλιντικά. Εκτός από τα καλλιντικά τα οποία δεν τα παράγουμε εμείς, ναι, τα εμπορευόμαστε, τα αγοράζουμε. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια φέτος και με πάστα ελιάς. Α, ναι. Αυτό είναι διαδεδομένο ως ναι, είναι ένα. Έχω πει ότι κάνεις και πάστα. Ναι, φέτος το βγάζουμε και στην αγορά έξω. Πέρυσι πολύ δειλά το δοκιμάσαμε, το δειγματίζαμε εδώ στον χώρο μας. Είδαμε πολύ θετικές αντιδράσεις. Και φέτος το βγάλαμε και έξω στην αγορά. Σε περιορισμένες ποσότητες βέβαια και σε ορισμένα σημεία πώλησης για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τη ζήτηση. Τέλος, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε μια εποχή δύσκολη όπως αυτή που βιώνουμε τελευταία, είσαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή την κρίση εσύ την είδες και ως ευκαιρία να αναπτύξεις και την ποιότητα του προϊόντος σου και την αγορά σου και τελικά πέτυχες να ξεπεράσεις τη δύσκολη συνθήκη που βιώνουμε. Ναι, νομίζω ότι θα το ομολογήσω, όλοι θα το ομολογήσουν ότι σε περιόδους κρίσης είναι οι πιο χρυσές ευκαιρίες να αναδειχθεί λίγο η ποιότητα, η συνέπεια και οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσεις με τους πελάτες σου. Νομίζω αυτό το έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά και εντάξει, βέβαια γνωρίζω είναι η οικονομική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και εμείς τη βιώνουμε όπως όλοι. Αλλά είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε και να εξελιχθούμε. Θετικά. Θετικά, βέβαια.